δίνω και μπορεί να καταλάβει απόλυτα το πρόγραμμα που έχω. Αύριο είναι η μεγάλη πρεμιέρα για το dancing. Είσαι έτοιμη, τον έχεις μάθει το χορό? Είμαι έτοιμη, ναι, είμαι πανέτοιμη. Το θέμα είναι πώς θα διαχειριστώ το άγχος μου εκείνη τη στιγμή. Η χορογραφία έχει βγει και το πιο σημαντικό για μένα είναι να βγάλω ασπροπρόσωπο τον Παύλο. Ο Παύλος είναι ο άντρας της σκηνής μου, έτσι τον έχω ονομάσει. Ο άντρας του σπιτιού μου είναι ο Κωνσταντίνος, ο άντρας της σκηνής μου είναι ο Παύλος. Ποιο ζηλεύει περισσότερο? Ποιο ζηλεύει? Κανένα ζηλεύει, ρε παιδιά. Τι γελάει, κοιτάξτε. Δεν τη ζηλεύει, είναι μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα. Όχι, όχι, όχι. Και να ζηλεύα δεν το δείχνει, γιατί είμαι σκορπιός, οπότε δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θα σου πω, εγώ θα είμαι απόλυτα ειλικρινής ότι ζηλεύω, ζηλεύω. Σίγουρα ζηλεύω τον Κωνσταντίνο, γιατί ο Κωνσταντίνος είναι πάρα πολύ ωραίος άντρας. Αλλά από εκεί πέρα, εντάξει, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη γιατί είναι δικός μου. Ορίστε, τόσα οπότε... καλά λόγια λέει το κορίτσι σου. Και εσύ, τι... Τα καλύτερα έχω πει και εγώ. Τι έχει και παράπονο, δεν κατάλαβα. Μια χαρά τα λέω. Παστίγιο. Άντε πάλι με την παντόφλα. Αυτό... Δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει. Μισούριξε παντόφλα. Εγώ την τρώω την παντόφλα. Κάτι λάθος έχει γίνει. Δεν ξέρω από πού έχει προκύψει όλο αυτό που λέτε για την παντόφλα του. Εγώ του ρίχνω παντόφλα. Τρώω παντόφλα, αγάπη. Όχι, κορίτσι μου. Τα φιλιά μου στην Κατερίνα την καινούριου. Τι θα γίνει, να το πιούμε τον καφέ τελικά? Φτιάξε καφέ να στα πω, παιδί μου.